χαίρομαι τη κηδεία, θα προτιμούσα να μην έρθω, αλλά όσο σκέφτομαι τι χολή θα βγάλει το στοματάκι της μαμάς. Τέλος πάντων. Θα μου τι έγινε. Έκοψε το ουίσκι και ήπιε το αμύγδο νερό. Γιατί μου είπες ψέματα. Τι ψέματα δηλαδή. Ότι την ώρα του φόνου ήσουν στις τουαλέτες. Δεν τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Αγγελά, την ώρα του φόνου δεν ήσουν στις τουαλέτες και εγώ ξέρω πίσω. Θα αλλάξει τα ίδια. Δεν τα είπαμε. Είσαι τρελός, παιδί μου. Όχι, δεν είμαι. Εσύ είπα να με κάνεις τρελό. Γιατί μου είπες ψέματα. Θα σταματήσει αυτό το βιολί. Γιατί να σου πω ψέματα, τι λόγος υπήρχε. Αγγέλα, επιμένω. Την ώρα του χρόνου δεν ήσουν στις τουαλέτες όπως ισχυρίζεις. Και εσύ που το ξέρεις, με διεπίζουμε. Γιατί θα μου πει την αλήθεια, άνοιξε το βλέπω. Έχει κάνει πάρα τελείω πια. Είχε που είχε μια καλύτερη μια λουδάκι. Με τόσο αλκοόλ, το έκανε τελείω. Κοίταξε. Μπορεί να μην έχω μυαλό, έχω όμω μάτια. Και τα μάτια αυτά σε είδαν. Θα βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο. Εσύ δεν βλέπει την δίπλα σου. Είδε σε μένα να βγαίνει από το ξενοδοχείο και καλά. Άντε και με είδε. Γιατί περιμένει δύο μέρες για να μου το πει. Αφού και χτυμένη τα έχει δίδα. Βλέπει όλα αυτά τα χρόνια, έβλεπα και δεν μιλούσα. Το κόψω μας αυτό το λάθος. Αυτό το τροπάει το έχουμε ξανακούσει τον Άι. Είναι δάχτυλο της μαμάς. Όποτε γουστάρει κάνει ένα κλικ και σε τρελαίνει. Αγγέλα, εγώ σε είδα. Όχι μαμά. Μαγιανό, αν να σου πω, αρκετά παίξαν τις κουμπάρες. Σταμάτα τα παιχνιδάκια και αν έχεις να πεις κάτι συγκεκριμένο, πες το. Διαφορετικά μην τολμήσεις να αμφισβητήσεις ξανά τα λόγια μου, γιατί θα γίνει ο κακός χαμός. Όχι, ο κακός χαμός θα γίνει εδώ μέσα, αν μου πεις, που πήγες όταν βγήκες έξω από το ξενοδοχείο. Τι να σου πω. Να σου πω ότι το ποτό σου έχει δημιουργήσει παρεστήσεις. Λοιπόν, άκου. Θυμήσου πρώτα πώς έπιασε εκείνο το βράδυ και μετά έλα να μου πεις τι είδες. Εντάξει. Εντάξει, βράδυ μου. Άι, παράτα. Εντάξει, Μεσιάλια. Τι άφησες όμως. Κόφτε λοιπόν αυτό τα θεία, είπαμε, και το άλμα. Εντάξει, θα το συνηθίσω. Εγώ, παιδί μου, είμαι εξοικειωμένη με τα νιάτα. Μην ξεχάσετε ότι ο τύπος σύζυγός μου είχε σχεδόν την ηλικία σου. Ο Τζόναθαν ήταν αυτός με τα αυτοκίνητα. Τώρα μου βάζει δύσκολα. Τους μπερδεύω πάντα. Α, θυμήθηκα. Λοιπόν, ο Τζόναθαν είχε τα πετρέλαια. Ο Ροντόλφο είχε τα αυτοκίνητα. Μπράβο. Ή το αντίθετο. Τι πάνω. Θυμάμαι, στην κηδεία του φορούσα ένα μοντέλο του Φερέτε Σπέσιο. Και είχε σχεδιάσει ειδικά για μένα ο Τζιαφράνκο. Ο Βαλεντίνο είναι έξαλλο. Στην κηδεία του Ροντόλφο, ε. Όχι, παιδί μου, του Τζόναθαν. Του Τζόναθαν. Στο Ροντόλφο την κηδεία φορούσα ένα κλασικό ταλιά σανέλ. Ταιριάζει καλύτερα με την ηλικία του. Αυτό ήταν μεγαλύτερο. Ένα πράγμα λοιπόν μου έλεγαν πάντα όλοι. Ότι φοράω το κατάλληλο σύνολο στην κατάλληλη περίσταση. Πάντως είσαι φοβερή. Και τις κηδείες των συζύγων με τα συνολάκια τους ξεχωρίζεις. Μεγάλος έρωτας ο Ροντόλφο. Με έλεγε συνέχεια ψυχή μου, ψυχή μου και ψυχή μου. Έτσι μου κόλλησε το άλμα. Άλμα σημαίνει ψυχή. Και μετά το θάνατό του κράτησε το όνομα, ε. Ακριβώς. Και το όνομα και τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Αυτός έτρεχε σε ράλι. Αν δεν έτρεχε, ήταν άρρωστος. Μεγάλο πάθος. Βέβαια, η τελευταία στροφή ήταν μοιραία για τον καημένο μου τον Ροντόλφο. Τον έχασα γρήγορα κι αυτό. Είσαι φοβερή όμως. Πώς είχαμε. Α, να σου πω. Εγώ όποιον άντρα εκθέτω, τον παντρεύομαι. Και πολύ καλά κάνεις. Μας πιάσεις και στο στόμα το κόσμο, σωστά. Βέβαια. Έλλη. Τι έγινε, μας ξέφυγε κάποιος.
Θέλω να πούμε κάποια πράγματα, Ανιστεριό. Τι έγινε? Για κάτι που αφορά εσένα. Για μένα. Ναι. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να μ' ακούσεις προσεκτικά. Τι συμβαίνει τώρα, με τρομάζεις? Αυτό ειδικά αφορά εσένα, Έλλη. Λέγε. Όσες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ, παρατηρώ ότι η εγκυμοσύνη σου έχει γίνει έμονη ιδέα. Παράτησες και τη δικηγορία. Φυσικό δεν είναι. Εγώ σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα αυτή η αιμονή αρχίζει και γίνεται αρρωστημένη. Δεν καταλαβαίνω. Μετά από τρεις αποβολές το βρίσκεις πολύ αρρωστημένο που ανησυχούγεται τότε. Άκουσέ με σε παρακαλώ. Πέρα από τις πλάκες που κάνουμε μεταξύ μας, είμαι και μεγαλύτερη από σένα και πιο έμπειρη. Και πρέπει να σου πω ορισμένα πράγματα και θέλω να μ' ακούσεις. Το ξέρεις ότι σε πιστεύω. Το ξέρω, Γλυκά. Και αυτό που θέλω να προσέξεις είναι ο γάμος. Ο γάμος μου, τι είναι ο γάμος μου? Έλλη μου, έχεις έναν υπέροχο σύζυγο που σε λατρεύει. Γιατί εγώ δεν τον αγαπάω το στράτο? Το ξέρω ότι τον αγαπάς. Αλλά με αυτήν την αιμονή στο μωρό, φοβάμαι ότι δεν του το λες όσο πρέπει. Μα και εκείνος το θέλει το παιδί. Κανένας άντρας δεν θέλει τόσο πολύ ένα παιδί όσο μια γυναίκα. Αλλά νομίζω πως είναι η ώρα να συνέλθει, Έλλη. Γιατί έτσι όπως το πας, θα το χάσεις. Τα μου είναι τα δικά σας, γιατί με τα δικά μου δάχτυλα είναι εξήγηση. Φυσικά με τα δικά μου δάχτυλα το πούμε. Να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσετε, τι να πω. Η δομή της κοινωνίας μας είναι βασισμένη στη δομή της κοινωνίας των εντόμων. Από το στόμα μου το πήρατε, αλλά μήπως να την αναλύσουμε μια άλλη φορά, γιατί σας πω και ένα άλλο λειτουργήμα εδώ πέρα. Το λειτουργήμα σου πρέπει να το προσαρμόσει στη συμπεριφορά των εντόμων. Κατάλαβες? Άρα πολύ καλά, αλλά καλού κακού θα πάρω και τη βοήθεια του κοινού. Πρόσεξε. Ένας καλός σερβιτόρος πρέπει να είναι σαν το έντομο. Να βρίσκεται παντού, ακόμα και αν είναι ενοχλητικός. Συγγνώμη, αυτά τι σχέση έχουν με τους αλέτες? Θα σου το αναλύσω για να το κατανοήσεις. Όλο και καλύτερα. Τα έντομα κινούνται με μαθηματική ακρίβεια. Η μαθηματική ακρίβεια προδίδει τις συμπεριφορές και συμπεριφορές τον ένοχο. Να παρακολουθείς. Από κοντά. Σου θυμίζω ότι στο τελευταίο συνέδριο εντομολογίας στη Θεσσαλονίκη. Α, εκεί ήμουνα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Ο δόκτωρ Πίτερ Νόνακ υποστηρίζει ότι η θεραπεία των μυρμηγκιών ξαπλώνει επικίνδυνα με σταθερά βήματα την κυριαρχία της στην Ευρώπη. Άντε με το καλό να πάρουμε και την πόλη. Έχει 48 λεπτά για να κάτσει να σκεφτεί ποιο έλειπε από τη δεξίωση την ώρα του φόνου. 48 λεπτά. Είναι ακριβώς όσα μου χρειάζονται για να πιω το σαλέφι μου. Δεν μου συμβαίνει εμένα αυτό. Ο χρόνος φύγει από τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, βεβαίως. Έρχεται αμέσως. Ρελιάνα, πήγαινε με τα σάκη του 204. Το έσπασε πάλι, κυρία Παπαχρήστου. Μα καλά, με ποιον έχει πάρει τα νεύρα της? Αμάν, όλο κάτι σπάει την κατά λάθος. Για να πούμε, τι έγινε το Σαλέμι? Τι να σου πω, ρε κορίτσι μου. Θα τα όλα με τον τύπο, μιλάμε για πολύ ούφο άνθρωπος. Γιατί τι σου κάνει? Δεν ξέρω, κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά εδώ πάνω. Δηλαδή, πρέπει να έχει αλλάξει το ασανσέρ και να μην επικοινωνεί τώρα τη ρέα με το ισόγειο. Τι έγινε το Σαλέμι? Τι να σου πω, ρε κορίτσι μου. Θα τα όλα με τον τύπο, μιλάμε για πολύ ούφο άνθρωπος. Γιατί τι σου κάνει? Κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά εδώ πάνω. Δηλαδή πρέπει να έχει αλλάξει το ασανσέρ και να μην επικοινωνεί τώρα τη ρέα με το ισόγειο. Έτσι λέει αλλιώ. Αλλά πάλι, εκεί που νομίζω ότι είναι τελείω γκάντα, αλλάζει και σου βγαίνει γάτα. Θα μα τα πρίξει τώρα. Γιατί δεν σου είπε τίποτα για το φόνο. Λέει τα λέει, πολλά ξέρει. Δηλαδή, κάτι μου λέει για έντομα που μου έφυγε. Φυτάει ένα κομμάτι, όχι, δεν το έχω κάνει
Αντίκο. Όχι, παιδάκι μου. Κάτι έλεγε, κάτι οι στρατιές λέει με μιλιόν που κατακτούν την Ευρώπη. Δεν ξέρω, πας και νόμως τους Αμερικάνους. Τι ωραία είναι. Γιατί δεν τα έχεις ξαναπεί. Τι δεν το έχω. Εντάξει, μένουν ακόμα 46 λεπτά μέχρι να σε απολώσει το σαλέτη. Αλλά έχω χάνω. Αι, για να καταλάβω, σου είπε τίποτα για αυτόν που πέθανε από φόνο. Τι λες και εσύ, Ρετάνα. Πεθαίνω μια άνθρωπο από φόνο. Τι να σου πω. Δεν μου λες βάει, Εσύ που ήσουν την ώρα του φόνου.